Είμαι από του γιατρού που ακολουθώ κατά γράμμα τι κατευθυντήρε οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία σχετικά με τα φυσιολογικά επίπεδα χολυστερίνη και του τρόπου παρέμβαση για τη μείωσή τη. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιο έχει αυξημένη LDL, αυτό που λέμε κακή χολυστερίνη, πάνω από 115 θεωρώ ότι είναι αυξημένη και θα πρέπει να βρούμε τρόπου να μειωθεί. Υπάρχουν όμω περιπτώσει που μπορεί να ανεχτώ LDL πάνω από 115. Σήμερα θα σας πω ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις. Να τονίσω αυτά που θα πούμε σήμερα δεν είναι μέσα στις κατευθυντήριες οδηγίες και είναι πράγματα που έχω ερμηνεύσει εγώ από τις μελέτες που έχω διαβάσει. Πάμε να δούμε τις περιπτώσεις που δεν είμαι πολύ επίμονος με την αυξημένη χολυστερίνη. 1. Καλά γονίδια. Είναι μερικοί άνθρωποι που είναι γονιδιακά ευλογημένοι και προστατευμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι ακόμα και αν καπνίζουν, πίνουν αλκοόλ, τρώνε υπερβολικά κτλ. Δεν φαίνεται να έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους. Υπάρχουν δύο τρόποι να καταλάβω αν ο άνθρωπος που έχω μπροστά μου είναι ευλογημένο γονιδιακά και δεν χρειάζεται να αγωνόμαστε για την αυξημένη χολυστερίνη. Ο πιο επιστημονικό τρόπο είναι να έχουμε στα χέρια μα μια αξιόπιστη εξέταση γονιδίων που μα λέει ότι αυτό ο άνθρωπο δεν έχει προδιάθεση για παθήσει τη καρδιά. Δυστυχώ, σπάνια βλέπω κάποιον να έχει κάνει μια τέτοια εξέταση, άρα πάμε στο δεύτερο τρόπο που είναι λιγότερο επιστημονικό. Αν δεν έχω αξιόπιστη γονιδιακή εξέταση στα χέρια μου, τότε θα ρωτήσω το οικογενειακό ιστορικό. Αν το άτομο που έχω μπροστά μου μου πει ότι οι βιολογικοί του γονεί πέθαναν στα 100 χωρί κανένα πρόβλημα στην καρδιά του. Τότε είμαι αρκετά ήσυχο ότι το άτομο που έχω μπροστά μου είναι πολύ πιθανό να είναι γονιδιακά ευλογημένο και δεν είμαι πιεστικό στην αυστηρή τήρηση των οδηγιών μείωση τη χολυστερίνη. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, μελετάμε τι κατευθυντήρε οδηγίε. 2. Συστηματική άσκηση. Μετά από πολλέ μελέτε που έχω διαβάσει, έχω συμπεράνει ότι η συστηματική άσκηση προστατεύει την καρδιά τόσο πολύ που μπορεί να ανεχτώ μικρή αύξηση στο LDL. Να εξηγήσω όμω τι θεωρώ συστηματική άσκηση. Δεν αρκούμε να μου πει κάποιο ότι γυμνάζεται. Εξασκώ την ιατρική σχεδόν 30 χρόνια πλέον και ξέρω ότι δεν μπορώ να εμπιστεύω απόλυτα αυτά που μου μεταφέρουν οι ασθενείς μου. Για να είμαι σίγουρο, θέλω να δω τα αποτελέσματα τη εξέταση μέγιστη αερόβια ικανότητα. Αυτό που ονομάζεται VO2 Max. Αυτή η εξέταση μου δείχνει αν το άτομο που έχω μπροστά μου γυμνάζεται συνεπώ και μακροχρόνια. Οι μελέτες δείχνουν ότι ένα άτομο το οποίο έχει εξαιρετική φυσική κατάσταση έχει πέντε φορές μικρότερη πιθανότητα να πεθάνει από ένα άτομο που έχει κακή φυσική κατάσταση. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από την ηλικία και για να είμαι ήσυχος θέλω να δω μια μέτρηση να κατατάσσει το άτομο σε υψηλό ή κορυφαίο επίπεδο. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει κάποιο να γυμνάζεται συστηματικά πολλές ώρες τη βδομάδα τουλάχιστον πάνω από 6 με 7. Για σχεδόν όλη του τη ζωή. Όποιο ενδιαφέρεται να κάνει τη συγκεκριμένη εξέταση, μπορεί να την κάνει στο εργαστήριο Μεταβολισμού που διευθύνω με το πολύ ρεαλιστικό κόστο των 50 ευρώ. Άλλοι παράγοντε κινδύνου τη καρδιά. Με καθησυχάζει επίση να βλέπω έναν άνθρωπο που δεν έχει παράγοντε κινδύνου τη καρδιά. Για παράδειγμα, να μην έχει καπνίσει ποτέ. Να είναι πάντα το βάρο του μέσα στο φυσιολογικό εύρο. Όχι όπω το κρίνει ο ίδιο, αλλά όπω κρίνεται επιστημονικά να μην πάσχει από διαβήτη ή προδιαβήτη. Να είναι οι υπόλοιπε εξετάσεις του ιδανικές, όχι απλά φυσιολογικές. Και τα λοιπά. Βλέπω δηλαδή μια γενική εικόνα και αν μου φαίνεται ικανοποιητική μπορεί να ανεχτώ λίγο αυξημένη χολυστερίνη. Αρνητική αξονική στεφανιογραφία. Σε κάθε περίπτωση, για να είμαι 100% σίγουρο ότι κάποιο δεν έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να μειωθεί επιγόντω η χολυστερίνη του, θέλω να έχω στα χέρια μου αρνητική αξονική στεφανιογραφία. Η αξονική φανεογραφία είναι μια εξέταση που γίνεται πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα σε αρκετά διαγνωστικά εργαστήρια. Η εξέταση γίνεται με τη χρήση αξονικού τομογράφου, άρα με τον ίδιο τρόπο που γίνεται μια αξονική τομογραφία, με τη διαφορά ότι βάζουμε στα αγγεία ένα υγρό που κάνει τι αρτηρίες τη καρδιά να φαίνονται ξεκάθαρα στην αξονική. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε αν υπάρχει απόφραξη στα αγγεία τη καρδιά. Όταν δεν είμαι 100% σίγουρος ότι κάποιος ή κάποια πρέπει να κάνει κάτι για να μειωθεί η χολυστερίνη, τότε τον ή την κατευθύνω να κάνει αυτή την εξέταση. Αν η εξέταση είναι αρνητική, δηλαδή αν δεν υπάρχει καμία απόφραξη σε κανένα αγκείο της καρδιάς, τότε δεν προτείνω μείωση της χολυστερίνης και ζητώ επανεξέταση σε τρία χρόνια. Αν δεν ανοίγετε σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις και το LDL που θα δείτε στις μετρήσεις σας είναι πάνω από 115%, τότε πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε κάτι για να μειωθεί. Κάθε μέρα που περνάει το αυξημένο LDL καταστρέφει τα αγκιά σας με έναν τρόπο που είναι σχεδόν μη αναστρέψιμος. Αν θέλετε να σας βοηθήσω να μειώσετε τη χολυστερίνη σας, τότε μπορείτε να με επισκεφτείτε στο γιατρείο μου ή να κάνουμε συνεδρίες μέσα από το διαδίκτυο για να σας κατευθύνω να μειώσετε τη χολυστερίνη με σωστή διατροφής και συμπληρώματα διατροφής. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, τότε σίγουρα να ρωτιέστε αν τα αυγά ανεβάζουν τη χολυστερίνη. Αν ναι, τότε πρέπει οπωσδήποτε να πατήσετε το βίντεο e που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου που εξηγώ τι ακριβώ ισχύει. Θυμίζω ότι παντώντα το κουμπί μου αρέσει και κοινόποιώντας το βίντεο, με βοηθάτε πολύ. Σα ευχαριστώ.